Σήμα κινδύνου εκπέμπει με λιστοκομεία στην Κρήτη λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας. Ο βασικός λόγος που κατεβαίνουμε στους δρόμους είναι ότι το κόστος είναι δυσβάσταχτο, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις μελισσοκομικές μας επιχειρήσεις, ούτε καν τις οικογένειές μας αν συνεχιστεί αυτό. Πρώτη ύλη είναι η ζάχαρη που μεταποιείται σαν ζωοτροφή για τις μέλισσες. Έχει μια αύξηση σχεδόν τριπλή, έχει καταντήσει. Το πετρέλαιο έχει ανέβει, έχει σκαρφαλώσει στα 2,10 και τώρα έχει κολλήσει στο 1,80. Παίζεται το ζωικό κεφάλαιο του κλάδου και ζητούμε από την πολιτεία να μας βοηθήσει. Αν θέλει, αν δεν θέλει, σημώνουν οι εκλογές. Και σε παγκρίτιο επίπεδο πραγματοποιήθηκε δυναμική κινητοποίηση με μελισσοκόμους από όλο το νησί να συγκεντρώνονται στο παγκρίτιο στάδιο, ενώ ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με κατάληξη την περιφέρεια Κρήτης, όπου απέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Κατεβαίνουμε γιατί είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Τα πετρέλαια είναι στα ύψη, οι τροφές είναι στα ύψη. Αν δεν παραθούν μέτρα να πέσουν λίγο οι τιμές, θα φτάσει και το κρατικό μέλι να πουλιέται στα 20 ευρώ που πουλιέται και η κρατική γραβιέρα. Είναι πολύ ελάχιστες οι ποσότητες που βγαίνουν, κλιματική αλλαγή, όλα μαζί κάνουν ένα κακό συνδυασμό. Μελισσοκόμοι κατέβηκαν στους δρόμους, διεκδικώντας μεταξύ άλλων έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του κόστους παραγωγής, ψηφιακή πλατφόρμα που θα συμπεριλαμβάνονται η αγροτική ΚΑΘ και μέσω αυτού να δίνονται εκπτώσεις σε πετρέλαιο και πρώτες ύλες. Οι τροφές, τα έξοδα όλα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τα μέλη έχουν, λόγω κλιματικής αλλαγής έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Η οικονομική στήριξη και όχι μόνο. Πρέπει και στην Ελλάδα η επικοινωνίαση να μπει θέμα για τους μελισσοκόμους. Δεν παράγουμε μόνο μέλη. Το βασικό προτέρημα της μέλισσας είναι ότι είναι η φυσική επικοινωνίαση των φυτών. Πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή? Στο 50%. Για να μεταφέρουμε τις μέλισσες από τον ένα νομό στον άλλο θέλουμε 150 ευρώ πετρέλαια. Από 55 λεπτά η ζάχαρη πήγε 1,5 ευρώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το κόστος παραγωγής και γι' αυτό έχουμε αφήσει μυστικά τα μελίσια μας. Εδώ δεν βρέχει στο νησί και έχουμε πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή, άρα πρέπει να ταΐζουμε όλο το χρόνο. Η τιμή της ζάχαρης και το πετρέλαιο και είναι τον κλάδο των μελισσοκόμων, οι οποίοι περιέγραψαν το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν στη δραματική μείωση της παραγωγής μελιού, αλλά και στο ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων. Βασικά έρχονται από την Κίνα, έρχονται από τη Βουλγαρία, είναι μέλια επικίνδυνα, είναι μέλια που παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και είναι υγειονομικές βόμβες. Χρειάζεται αυστηρά πολιτική βούληση. Προτάσεις από εμάς υπάρχουν συγκεκριμένες και από συλλόγους και από την Ομοσπονδία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε, αν όχι να πατάξουμε, να περιορίσουμε τις ελληνοποιήσεις στην Ελλάδα.